ακυρώνοντας 13 ημέρες κινητοποιήσεων. Υπολογίζεται ότι στο λιμάνι έχουν καθυλωθεί 215.000 τόν εμπορευμάτων, ενώ πάνω από 12.000 κοντέινερ με εμπορεύματα δεν έχουν έρθει καν στον Πειραιά. Τη Δευτέρα, η αρμόδια υπουργός Λούκα Κατσέλη δήλωσε ότι αρχίζει από νέα βάση ο διάλογος της ελληνικής κυβέρνησης για τον τρόπο λειτουργίας των δύο προβλητών με την Κόσκο. Στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση, ο οποίος θα τον ενημερώσει για το θέμα των κρατικών αυτοκινήτων και τον περιορισμό των άσκοπων δαπανών. Στις 4 το απόγευμα ο κ. Παπανδρέου θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σερβίας. Διαδοχικές συναντήσεις με τα Προεδρία της ΓΕΣΕΕ, της ΓΕΣΕΒΕ, της Εθνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και του ΣΕΒ θα έχει από τις 10 το πρωί ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Ανδρέας Λοβέρδος στο πλαίσιο ενημέρωσης με τους κοινωνικούς φορείς λίγο πριν τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Συνεδριάζει στις 4 το απόγευμα η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ προκειμένου να εκλέξει το Προεδρείο της. Στις 6 συνεδριάζει και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η πανηγυρική συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής που προέκυψε από τις εκλογές. Στις 12 το μεσημέρι θα παρουσιαστεί σε συνέντευξη τύπου το πρόγραμμα εκδηλώσεων του Athens Digital Week που ανοίγει τις πύλες του για το κοινό την Τετάρτη στην Τεχνόπολη. Το ανοιχτό φεστιβάλ που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων είναι αφιερωμένο στις νέες τεχνολογίες και περιλαμβάνει παρουσιάσεις βασικών και εφαρμοσμένων ερευνών με αναπτυξιακή οπτική από κορυφαίους επιστήμονες και ειδήμονες. Παράλληλα, θα λειτουργήσουν χώροι εκπαίδευσης και εξοικείωσης του κοινού με τις νέες τεχνολογίες, εκθέσεις πρωτοποριακών τεχνολογιών, διαδραστικές πλατφόρμες ενημέρωσης, ενώ θα διεξαχθούν διαγωνισμοί και εκδηλώσεις εορταστικού χαρακτήρα. 30 χρόνια μετά το θάνατο του Δημήτρη Ψαθά, ένα από τα πιο επιτυχημένα θεατρικά του έργα και παράλληλα μία από τις πιο αγαπημένες ταινίες του παλιού ασπρόμαυρου ελληνικού κινηματογράφου, η Χαρτοπέκτρα, ζωντανεύει στη σκηνή του θεάτρου Πόρτα. Στο ρόλο της Χαρτοπέκτρας, που ταυτίστηκε με το όνομα της Ρένας Βλαχοπούλου, ο Τάκης Ζαχαράτος. Η σκηνοθεσία ανήκει στο Βασίλη Μυριανθόπουλο, ενώ τη μουσική και τα τραγούδια υπογράφει ο Μίμης Πλέσας. Στο χάρτη μεταστήματα καιρού παρατηρούμε ότι στα βορειοδυτικά Βαλκάνια υπάρχει ένα βαρομετρικό χαμηλό με μέτωπα κακοκαιρίας. Το σύστημα αυτό κινείται ανατολικά και θα επηρεάσει και τη χώρα μας. Αναλυτικά την Τρίτη, στην αρχή τουλάχιστον προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες στα δυτικά, τα βόρεια, το ανατολικό Αιγαίο και το Δωδεκάνησα κατά τόπους θα είναι ισχυρές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βουνά της Μακεδονίας και της Ηπείρου. Πάντως, μέσα στην ημέρα και από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Οι άνεμοι στην αρχή θα είναι νοτιάδες μέχρι 8 μποφόρ και πιθανώς στο Αιγαίο μέχρι 9, οι οποίοι όμως σταδιακά και από τα δυτικά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 8 έως 22 βαθμούς, στα δυτικά από 10 έως 23 και στην υπόλοιπη Ελλάδα από 11 έως 26. Στη Θεσσαλονίκη, στην αρχή προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, αλλά μετά το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι στην αρχή θα είναι νοτιάδες μέχρι 7 μποφόρ, οι οποίοι όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς μέχρι 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς. Περαιτέρω πτώση αναμένεται από το απόγευμα. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθεί πρόσκαιρη βροχή ή καταιγίδα. Το απόγευμα και εδώ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Οι άνεμοι θα είναι νοτιάδες μέχρι 7 μποφόρ, οι οποίοι μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Είμαστε λοιπόν τα εδώ. Τα ταμεία. Το Βασίλη το Ζήρα και το κύριο Λεμπόλη. Είναι λέει το ταμείο είναι μείον, αλλά αυτό ισχύει γενικώς. Καλημέρα κύριε και στους δύο καλοκαιρινοί. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα Βασίλη και σε σένα. Πριν ανοίξουμε τη συζήτηση για το ασφαλιστικό, που αυτό το βασικό θέμα και το οποίο απασχολεί και ιδιαίτερο στη νέα κυβέρνηση από ό,τι μάθαινο. Κύριε Κουτρουμάνη, που μπλέξες με ταμεία. Λοιπόν, ήταν μια χαρά εδώ που ερχόταν σε εμάς. Τα λέγαμε πολύ ωραία. Στους υποψηφίους συνταξιούχους. Δίναμε λεπτομέρειες από εδώ, από εκεί, οδηγίες. Πήγες και έμπλεξες. Πήγες και έμπλεξες τώρα. Μισό λεπτό να πάμε στην ένωση σύνταξη στη Μαρίνα την Μπεκιάρη, γιατί έχουμε απαγορευτικό από τα λιμάνια. Έλα, Μαρίνα μου. Καλημέρα. Όντως έχουμε προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες λόγω των ισχυρών ανέμων. Συγκεκριμένα το πρωί δεν έφυγαν από το λιμάνι του Πειραιά το Blue Star Πάρος και το Blue Star Ιθάκη, καθώς υπάρχει γενικό απαγορευτικό. Επίσης και τον Αργοσαρονικό δεν εκτελούν τα δρομολόγια του στα Δελφίνια. Από το Λαβρίο είναι κλειστό το λιμάνι του Λαβρίου, δεν φεύγει κανένα πλοίο. Από Ραφίνα γίνονται τα δρομολόγια μόνο για Μαρμάρι. Κλειστά είναι επίσης τα απορθμία Ρίο Αντίριο, όπως επίσης και Καβάλα Πρίνο Κεραμωτής. Ναι. Επίσης από Ιγουμενίτσα δεν φεύγουν τα πλοία ανοιχτού τύπου. Τα δρομολόγια από την Κυλλίνη γίνονται κανονικά. Θα βγει καινούργιο ανακοινωθέν το μεσημέρι για τα απογευματινά δρομολόγια. Μάλιστα. Το λέγανε, λέγανε από χτες ότι αύριο. Για λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν, Βασίλη, το θέμα μας τώρα. Να ξεκινήσουμε καταρχάς με το θέμα της διαδοχικής ασφάλισης. Χθες ο Υπουργός Εργασίας
Έτσι δεν λέγεται. Πλέον πάλι το λέμε μισό που μάθαμε. Κοπήκαν τα απασχόληση. Τελείωσε. Πρέπει κάποια στιγμή το καθιερώσουμε μεταξύ μα ένα. Οπότε αλλάζουν οι κυβερνήσει. Εμεί θα λέμε εργασία. Να έχουμε έναν κώδικα. Λοιπόν, ο Υπουργό Εργασία λοιπόν είπε ότι το πρώτο νομοσχέδιο που θα παρουσιάσει θα είναι αυτό με το οποίο θα αμβλύνονται αυτές οι αδικίες, εν πάση περιπτώσει, τις οποίες υφίστανται όσοι στη διάρκεια του ασφαλιστικού, του εργασιακού τους βίου έχουν ασφαλιστεί σε περισσότερα του ενός ταμεία. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό, τι ισχύει, σου είπα, να πάψουν να τιμωρούνται τόσο όσο τιμωρούνται σήμερα. Ναι. Τουλάχιστον. Χάνουν λεφτά, παιδί μου, οι άνθρωποι. Ναι, τι έχει συμβεί. Άνθρωποι... Τι θα γίνει, ρε παιδί μου, στον τέλος, αν από το τελευταίο ταμείο, τι θα ισχύσει. Αυτό είναι άσχετο. Το τεχνικό. Θέμα είναι ναι. Το πώς θα... πώς δεν θα έχεις τις απώλειες. Δεν θα έχεις τις απώλειες στη σύνταξη. Ναι, σήμερα ένας άνθρωπος που έχει ασφαλιστεί σε δύο ταμεία παίρνει μικρότερη σύνταξη από έναν άλλον που έχει τα ίδια χρόνια ασφάλισης σε ένα και υποθέτω και τις ίδιες τις ίδιες προϋποθέσεις, τις ίδιες εισφορές, αλλά έχει ασφαλιστεί σε ένα μόνο ταμείο. Λοιπόν, το παράδοξο σε αυτή την ιστορία, αυτή είναι μια παλιά αδικία, και το παράδοξο είναι ότι οι ίδιοι άνθρωποι που συστήνουν κινητικότητα στην εργασία δημιουργούν ένα ωραίο αντικίνητρο για να μην... Να μην αλλάζεις εύκολα δουλειά. Να μένεις γκατζωμένος εκεί πέρα που είσαι. Για να ξέρεις. Ναι, ακριβώς γιατί κάποια στιγμή θα το πληρώσεις, θα σου κοστίσει. Λοιπόν. Και χοντρά πολλές φορές, πολύ μάλιστα θα το πληρώνεις. Η σύνταξη μπορεί να είναι και 20% χαμηλότερη, 30% χαμηλότερη. Ακριβώς. Λοιπόν, καταρχάς, κύριε Ρομπόλη, γιατί συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, ποια είναι η λογική πίσω από αυτό. Έχει λογική. Όχι, δεν έχει λογική. Όχι, όχι. Πληρώνουν λιγότερες εισφορές, δηλαδή. Απλώς η λογική ήταν καθαρά ταμιακή και καθόλου ασφαλιστική. Δηλαδή πήγαινες με τη λογική που είχε το κάθε ταμείο. Το κάθε ταμείο. Σύνταξη. Ακριβώς. Και καθόλου ασφαλιστική. Και βέβαια σε έναν από τις προηγούμενες ασφαλιστικές παρεμβάσεις είχαμε κάνει τη σχετική μελέτη για να δούμε η άρση αυτού του προβλήματος τι πρόσθετους πόρους χρειάζεται. Και εκείνη την περίοδο χρειαζόταν κάποιους πόρους, όπως φαντάζομαι θα χρειαστεί και τώρα. Και είχε δηλωθεί αδυναμία τότε από το τότε Υπουργείο. Τότε Υπουργείο. Η μελέτη που παρουσιάστηκε τώρα, μια οικονομική είναι αλήθεια μελέτη, όχι αναλογιστική τέλος πάντων, αλλά μια οικονομική μελέτη που έγινε, που παρουσιάστηκε τώρα λίγο πριν από τις εκλογές, έλεγε ότι καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι η άρση αυτών των προβλημάτων θα αφορά όσους συνταξιοδοτηθούν από την ψήφιση της ρύθμισης και τώρα. Δηλαδή όσοι έχουν... Ναι, όσοι λοιπόν έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί... Αυτό δεν είναι σίγουρο διότι γνωρίζω πάρα πολλούς επειδή έρχονται στο Ινστιτούτο και τους δίνουν διάφορες συμβουλές και στη ΓΕΣΕ. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων η οποία έχει προσφύγει στο δικαστήριο. Α, μπορείτε να ισχύσει λέτε και αναδρομικά. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Τι θα αποφασίσουν τα δικαστήρια. Ο νόμος όμως θα λέει αυτό που λέει ο Βασίλης. Δηλαδή θα αφορά περίπου 16-17.000 συνταξιούχους κάθε χρόνο. Υποκανονικές συνθήκες 16-17.000. Ναι, ναι, ναι. Εκτιμάται ότι θα αποδώσει μια αύξηση της σύνταξης της τάξης του 6-12%. Σημαντική. Ναι. Και το δημοσιονομικό κόστος θα κλιμακώνεται από 14 εκατομμύρια ευρώ τον πρώτο χρόνο για το σύστημα και θα κλιμακώνεται μέχρι το 15ο χρόνο στα 250 να καταλάβω εκατομμύρια κάτι. Ευρώ. Να τα κάνουμε λίγο λιάνα. Εμείς είμαστε τώρα, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ έχει μια εικόνα, για παράδειγμα, πόσοι εργαζόμενοι είμαστε στη χώρα, έχει μια εικόνα. Κοντά στα 5 εκατομμύρια είμαστε. 4.500 συν 500 άνεργοι, 5 εκατομμύρια το εργατικό δυναμικό. 5 εκατομμύρια. Okay. Από αυτό το δυναμικό έχουμε μια εικόνα καταρχήν πόσοι ήδη έχουν αλλάξει δουλειά, δηλαδή είναι ασφαλισμένοι σε πέραν του ενός ταμεία. Αυτοί που είναι από 1/1/93 που έχουν μπει στην αγορά εργασίας, έχουν μία ασφάλιση και μία εργασία. Μάλιστα. Αυτοί οι οποίοι είναι μέχρι 31/12/92 είχαν το προηγούμενο δικαίωμα ότι μπορεί να έχεις την ίδια ημέρα και δύο ασφαλιστικά ταμεία. Επομένως, αυτό το θέμα έχει ξεκαθαριστεί, γιατί πάντα ήταν ένα θέμα ότι πρέπει να ορθολογικοποιήσουμε εργασία και ασφάλιση. Από αυτό το κομμάτι των σχεδόν 5 εκατομμυρίων ανθρώπων που εργάζονται. 4,5, ναι. 4,5. Ναι. Πόσοι από αυτούς είναι νέοι εργαζόμενοι, πόσοι από αυτούς είναι κοντά στη σύνταξη, πόσοι από αυτούς είναι στη μέση ας πούμε της δουλειάς, εκεί στα 40 χρόνια, 45, 50, εκεί. Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο μέρος από τα 4,5 εκατομμύρια
μπορεί να είναι και 6 στους 10. 6 στους 10, ναι. Είναι από 45 ως 55 ετών. Μάλιστα. Δηλαδή είναι κοντά σε μια δεκαετία. Σε μια δεκαετία είναι. Σε μια δεκαετία όλοι αυτοί θα βγουν στη σύνταξη. Ναι, ναι. Και, ιδιαίτερα αυτοί που και ιδιαίτερα αυτοί που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Ναι, μα για αυτούς. Και αυτό σας το λέω με βάση τη μελέτη που είχαμε κάνει πριν 2 χρόνια την αναλογιστική για το ΙΚΑ. Όπου εκεί εμφανιζόταν μια μαζική έξοδο το 2025 συνταξιούχων στο ΙΚΑ και γι' αυτό φαινόταν ότι αν το αφήναμε το ΙΚΑ έτσι όπως είναι και δεν πάρουμε κάποια φροντίδα. Όχι το λέω, από τώρα, το 2025 θα έχουμε ένα πρόβλημα. Ένα μεγάλο κύμα ανθρώπων που θα βρουν στη σύνταξη. Εγώ λέω, εάν τώρα έχουμε μια εικόνα πόσα μας χρειάζονται για να καλύψουμε τα ταμεία και να μπορούν να δίνουν τις συντάξεις, μαζί με ό,τι οι προσαρμογές χρειάζεται να γίνουν σε σχέση και με τη διαδοχική ασφάλιση που έλεγε πριν ο Βασίλης κτλ., αυτό φαντάζομαι μας οδηγεί και σε μια αντίστοιχη εικόνα για το πόσα θα μας χρειαστούν μέσα στο επόμενο διάστημα, καθώς όλο αυτό θα ο αριθμός να μεγαλώνει, έτσι δεν είναι. Το ποσό είναι τεράστιο. Η διαφορά είναι. Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή εδώ και ένα χρόνο επικαιροποιούμε την αναλογιστική μελέτη για όλο το σύστημα που είχαμε κάνει το 2001. Το 2001, σας θυμίζω, επειδή νομίζω είχαμε μιλήσει και για αυτή τη μελέτη εδώ. Ναι, είχαμε μιλήσει. Το έτος κρίσης εμφανιζόταν το 2017. Τώρα, όταν λέμε το έτος κρίσης, λέγαμε ότι το 2001 ως το 2017, μέχρι το 2017 τα ασφαλιστικά ταμεία δεν θα μπορούσαν να καλύψουν τις υποχρεώσεις. Τώρα με τη μελέτη αυτή που κάνουμε, νομίζω έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που μέσα στο Νοέμβριο φιλοδοξούμε να τελειώσουμε. Φαίνεται ότι ο χρόνος έρχεται πολύ νωρίτερα. Νωρίτερα από το 17. Νωρίτερα. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς ποιο, γιατί δεν τον έχουμε προσδιορίσει. Πάντως είναι νωρίτερα. Τώρα αλλά είναι, πολύ, είναι αρκετά νωρίτερα. Δηλαδή μια πενταετία μιλάμε. Περί αυτού πρώτα. Ακριβώς. Από τώρα που είμαστε κοντά μια πενταετία. Όχι. Ακόμα νωρίτερα. Ακόμα νωρίτερα. Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση. Είναι πολύ σοβαρή από άποψη οικονομικών απαιτήσεων του συστήματος. Και αυτό εξάλλου φαίνεται, χωρίς να έχει προσδιοριστεί αναλογιστικά αυτό το έλλειμμα, το αναλογιστικό έλλειμμα, φαίνεται και από τα πραγματολογικά στοιχεία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα περιουσιακά στοιχεία του συστήματος, κινητή και ακίνητη περιουσία, όλα μαζί αρκούν μόνο για να χρηματοδοτήσουν παροχές ενός έτους. Α, τόσο πολύ. Μάλιστα. Άρα, κατάσταση. Ωραία. Είναι λύση. Και αυτό το βλέπετε, και αυτό το βλέπετε και τώρα με την τρέχουσα δυναμία που έχουν τα ταμεία να πληρώσουν. Όπως ήταν λεφτά. Κάθε μέρα ήταν λεφτά. Και τώρα να καταλάβω, Βασίλη. Το πρόβλημα είναι ότι φέτος ζητάει λεφτά και το ΙΚΑ. Εκεί δηλαδή τον ΟΑΕ τον είχαμε συνηθίσει. Ναι, ο ΟΑΕ ζητούσε πάντα. Εγώ δεν καταλάβω κάτι. Να ζητάει το ΙΚΑ, ας πούμε, ξέρω εγώ, 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε 3 μήνες. Είναι πολλά λεφτά. 1,5. Ακριβώς είναι 1,5. Να καταλάβω κάτι. Για να πληρώσει Νοέμβρη-Δεκέμβρη και δώρο. 1,5. Όπως αντιλαμβάνεστε, μετά τον Ιανουάριο σημαίνει αυτό. Θα συμβούν τα ίδια. Επομένως, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να λειτουργεί από μέρα σε μέρα. Από μέρα σε μέρα δεν γίνεται. Μα για να καταλάβω κάτι. Μεγάλα ταμεία. Με πολλούς εργαζόμενους. Πολλούς ασφαλισμένους. Γιατί ζητάνε λεφτά. Είναι γιατί είναι η σχέση έχει αλλάξει εργαζόμενων συνταξιοδοτούμενων. Ένα. Δύο. Είναι γιατί κάποιοι δεν πληρώνουν τις εισφορές τους, κράτος, εργοδότες, εργαζόμενοι δεν γίνεται να πληρώνουν, τους κρατήσεις γίνονται απευθείας. Λοιπόν, κάποιος από αυτούς δεν δίνει λεφτά. Τι φταίει και έχουμε φτάσει. Είναι γενναιόδωρο το σύστημα. Είναι, και μάλιστα σε ένα σύστημα μισό λεπτό. Εσείς οι ίδιοι και όλοι ξέρουμε ότι η μισή είναι κάτω από το 500 άρικο. Στη σύνταξη δηλαδή. Πάντως σε αυτό που είπε ο Βασίλης για το γενναιόδωρο, όταν παρουσίασα πριν από 2 χρόνια τη μελέτη σε ένα διεθνές ευρωπαϊκό συνέδριο για τα συστήματα της κοινωνικής προστασίας στην Ευρώπη, εμείς παρουσιάσαμε τη μελέτη που είχαμε κάνει για το ΙΚΑ. Ήταν έτσι καθαρά επιστημονικό συνέδριο, τη μεθοδολογία κλπ. Αυτό που απορούσαν οι συνάδελφοι των άλλων χωρών και ιδιαίτερα των βόρειων χωρών, ότι τι γίνεται εδώ πέρα, πληρώνετε υψηλές παροχές, υψηλές εισφορές. Είμαστε πολύ ψηλά, είμαστε τρίτη μετά τη Γερμανία, τη Γαλλία, είμαστε εμείς. Μας λέτε ότι το ΙΚΑ δίνει, ας πούμε, 100-480 ευρώ. Έπρεπε αυτό το ταμείο να έχει πάρα πολλά λεφτά. Τι μας λέτε το 2025 θα έχει πρόβλημα αυτό το ταμείο. Νομίζω ότι οι λόγοι είναι πολύ παραγωγικοί. Ο πιο σύγχρονος λόγος είναι η κρίση και οι επιπτώσεις που έχει από την ανεργία, τις απολύσεις κλπ. Ένας όμως σοβαρός διαχρονικός λόγος είναι το θέμα ότι το σύστημα δεν εισπράττει τους νομοθετημένους πόρους. Αυτούς που έχει προβλέψει η νομοθεσία, δεν λέμε κάτι παραπάνω. Δηλαδή το κράτος δεν του δίνει τα χρήματα που έχει υποχρεωθεί να του δίνει. Δηλαδή, στα ταμεία. Εάν δούμε το νόμο 3029. Πόσα χρωστάει το κράτος στα ταμεία, κύριε Παπαδόπουλο? Αυτή τη στιγμή. Μπορεί να μην ξέρετε το κράτος το χρωστάει. Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και 15,5 δις. Ακριβώς. Έχουμε μια εισφοροδιαφυγή η οποία το 2009.
στα 9 δισεκατομμύρια. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι η κοινωνική ασφάλιση και το κάθε ταμείο δεν εισπράττει συνεχώς του νομοθετημένου σκοπού. Τι μπορούμε να κάνουμε, κύριε Ρομπόλη, τι λύσεις έχουμε. Μισό λεπτό. Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Ναι. Να δω γιατί να απαντήσω στον κύριο Οικονόμου. Λοιπόν, προσέξτε, μισό λεπτό. Να ολοκληρώσουμε την εικόνα. Ναι. Έχουμε αυτή τη συγκεκριμένη οικονομική κατάσταση. Και την ίδια στιγμή ακούμε παρέμβαση στη διαδοχική ασφάλιση που μπορεί να μην είναι εκοφαντικό, εν πάση περιπτώσει, να μην είναι πολύ βαρύ το κόστος, αλλά εν πάση περιπτώσει αυξάνει κόστος. Δεύτερον, απόσυρση των διατάξεων του νόμου Πετραλιά που μείωνε, και το ποσοστό αναπλήρωσης σε επικουρικές συντάξεις, αύξανε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης σε κάποιες κατηγορίες ασφαλισμένων. Πρόσθετο κόστος δηλαδή. Αυξήσει τη συνταξιοδότηση. Οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Αυτό που έχουμε ακούσει είναι αυξήσει πάντως. Γενικώ η αίσθηση. Συνολικά λοιπόν, μια σειρά από παρεμβάσεις που θα αυξήσουν το κόστος. Αυτή είναι η κατάλληλη πολιτική, ή θα πρέπει δεδομένη τη κατάσταση να πάμε σε μια αντίθετη κατεύθυνση μείωση του κόστους. Για ταυτόχρονα, κύριε Ρομπόλη, οι κλασικές, ας πούμε, συνταγές που ακούγονται. Δηλαδή, ο πολίτης όταν ακούει έχουμε πρόβλημα στα ασφαλιστικά ταμεία, ακούει αντίστοιχα να υπάρχουν εξής προτάσεις. Αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης. Δηλαδή, πόσα είναι, 35, κάνουμε 37. Τέτοιου τύπου προτάσεις. Δίνουν λύση τέτοιου τύπου προτάσεις. Με δεδομένο το πλαίσιο που είπατε πριν. Υπάρχει ένα πλαίσιο που υπάρχει και λειτουργεί. Δηλαδή, η τριμερής χρηματοδότηση του συστήματος, ο ανταποδοτικός του χαρακτήρας κτλ. Άντε και δεν βγαίνουμε στα 35 και στα 37 και βγαίνουμε στα 40, το λύσαμε το πρόβλημα. Και δεν βγούμε, ας πούμε, τότε όλοι μαζί, οι 50άριδες, όλοι μαζί στη σύνταξη, που είμαστε το μεγάλο κομμάτι του εργατικού δυναμικού. Εγώ νομίζω η πιο σημαντική επιλογή στο ασφαλιστικό είναι να ξεκαθαρίσουμε, και μάλιστα το δημοσίευσα αυτή τη σκέψη σε ένα άρθρο πρόσφατα, να ξεκαθαρίσουμε εάν θέλουμε να έχουμε ένα διανεμητικό σύστημα ή ένα κεφαλοποιητικό σύστημα. Οι πολιτικές που είχαμε μέχρι τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρω αν θα συνεχιστούν, είναι προς την τάση της κεφαλαιοποίησης. Δηλαδή η ενίσχυση της ανταποδοτικότητας, τόσα δίνεις, τόσα παίρνεις, και μια μεγαλύτερη συμμετοχή των ασφαλισμένων, είτε με τα όρια ηλικίας, είτε με τη μείωση των συντάξεων κλπ. Αυτό έδειξε σε όλες τις χώρες, επειδή υπάρχουν αντίστοιχες μελέτες σε όλες τις χώρες που τις παρακολουθούμε εμείς, έδειξε σε όλες τις χώρες ότι δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Είτε όταν μειώνεις τις συντάξεις, είτε όταν αυξάνεις τα όρια ηλικίας, είτε. Επομένως, αυτό που και εγώ υποστήριζα σε αυτό το άρθρο, τουλάχιστον θα πρέπει να γίνει μια επιλογή ενίσχυσης του αναδιανεμητικού συστήματος, το οποίο όμως αναδιανεμητικό σύστημα, πρέπει να ξέρουμε, στηρίζεται στην απασχόληση. Γιατί από την απασχόληση παίρνεις λεφτά. Εάν επομένως ο θεμελιώδης λίθος έχει πρόβλημα, η απασχόληση, όπως έχει, ακριβώς, τότε έχει πρόβλημα. Ή εάν οι πολιτικές σου στην απασχόληση είναι οι ευελιξίες, είναι η προσωρινή απασχόληση, είναι η εποχική απασχόληση, part-time κλπ, πάλι έχει πρόβλημα. Επομένως, θέλει μόνιμη σταθερή εργασία. Εάν αποφασίσουμε, που εμείς υποστηρίζουμε αυτή την άποψη και εγώ προσωπικά και το Ινστιτούτο και η ΓΕΣΕ, αλλά και όλα τα συνδικάτα στην Ευρώπη, την ενίσχυση του διανεμητικού συστήματος και του κοινωνικού ρόλου της ασφάλισης, τότε πραγματικά πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλο βάρος στην απασχόληση, δηλαδή το θύλακα που φέρνει πόρους, και βέβαια στη ρύθμιση της αγοράς εργασίας. Αυτό πηγαίνει μαζί. Μάλιστα. Όπως πηγαίνει μαζί η απορρίθμιση με την κεφαλαιοποίηση του συστήματος και την ιδιωτικοποίηση του συστήματος. Λοιπόν, αυτό είναι μια στρατηγική επιλογή. Είτε το ένα είτε το άλλο. Εάν μείνουμε τώρα στο διανεμητικό σύστημα, αυτό που έχουμε, έτσι δεν το έχουμε, δεν το έχουμε ανατρέψει για το μέλλον, εμείς οπωσδήποτε όταν παρουσιάσουμε αυτή τη μελέτη και δούμε αυτό το έβριμα, πότε τελικά θα έχει πρόβλημα το σύστημα. Ναι, πότε θα έχει. Όπως αντιλαμβάνεσαι, από εκεί και μετά θα υπάρχει μια σειρά προτάσεων συγκεκριμένων, ούτως ώστε να μην μείνει το σύστημα να έχει πρόβλημα σε μια πενταετία, σε μια τετραετία. Αλλά αυτό που φαίνεται εκ των προτέρων και άλλες τις μελέτες που έχουμε κάνει, είναι εάν το σύστημα εισπράττει κανονικά και συστηματικά τους νομοθετημένους πόρους του, τι μπορεί να ξεκινήσει να έχει ένα αποθεματικό για να καλύψει, να καλύψει τις ανάγκες, αυτό που είπαμε το 2025 για το ΙΚΑ ή για άλλα ταμεία νωρίτερα ή αργότερα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ελάτε να κλείσουμε, κύριε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Ρομπόλη. Μας ανοίξατε την καρδιά που λέμε. Μας ανοίξατε την καρδιά. Σας ακούνε ευχάριστα, εργαζόμενοι. Κύριε Ρομπόλη, όμως, παίρνει τα στοιχεία που έχουν κάνει. Κύριε Ρομπόλη, αυτά που πρέπει. Καλό να τα δώσετε και στην κυβέρνηση. Εάν ολοκληρώσει.
Αυτή η μελέτη θα παρουσιαστεί. Ναι. Δεν ξέρω. Μαζί με τις προτάσεις εννοώ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρετε αν τα ξέρει, λέτε. Σε αυτό το κοιτάξτε, μέλη. Αν η ομάδα εργασίας η δική μας ένα χρόνο έχει όλο το σύστημα μπροστά, όλα τα στοιχεία, τα επεξεργάζεται και βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή έχω δυσκολία να σας πω έτσι πολύ τεκμηριωμένα ότι η κόκκινη γραμμή είναι εκεί. Φαντάζομαι κάποιος πολιτικός παράγοντας ή ένας τέλεχος όλου του πολιτικού συστήματος που δεν έχει αυτό το πρόβλημα θα έχει μεγαλύτερη δυσκολία να το προσδιορίσει. Καλώς κύριε Ρομπόλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά, πολύ χρήσιμα τα όσα είπαμε. Να πούμε πριν κλείσουμε αυτή την ενότητα ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα περιμένουμε ρύθμιση για τους ημιπαίθριους. Μάλιστα. Παγώνη συγκεκριμένη έρχεται καινούργια, μην με ρωτήσετε τι θα είναι. Όχι, καινούργια ή πάνω στην φιλοσοφία της ισχύου σας. Πάνω σε αυτή θα δεν θα ανατραπεί αυτή πλήρως, όπως την ακούμε. Δεν ξέρω. Έτσι, δεν ξέρω, δεν έχουν πει. Όχι, σε εφημερίδες τουλάχιστον αυτό γράφει ο Βασίλης. Θα μείνει πάνω σε αυτό. Σε εφημερίδες ο Βασίλης γράφει. Θα δει, ναι, εντάξει, λέμε τι γράφουν όλες οι εφημερίδες. Ότι κυρίως θα δώσει μια προσοχή στην αντισυνταγματικότητα ορισμένων διατάξεων. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε. Και ότι μπορεί να καταργηθούν οι ημιπαίθριοι στο μέλλον στις καινούργιες οικοδομές. Θα δούμε. Πολλά λέγονται και γράφονται. Θα δούμε. Το μέλλον, τα λεφτά να μαζέψουμε, σου λέει. Θα δούμε τον τρόπο να μαζέψουμε τα λεφτά. Είναι προφανές ότι πίσω από αυτή την. Ενώ ως αντιπολίτευση το Πασόκ έλεγε ότι θα εντάξει τη ρύθμιση για τους ημιπαίθριους σε ένα συνολικότερο θεσμικό πλαίσιο για την αυθαίρετη δόμηση κτλ. Αν υπάρχει μια κυβέρνηση να μαζέψει λεφτά, Βασίλη. Φαίνεται ότι οι δημοσιονομικές ανάγκες. Η κυβέρνηση γιατί το έκανε η προηγούμενη. Ότι... Για να μαζέψει λεφτά. Αγάπη τους ημιπαίθριους και τους αυθαιρετούχους. Όχι. Είναι προφανές. Ξέρει κάθε κυβέρνηση ότι υπάρχει μια βάση εκεί που περιμένει και είναι έτοιμη να δώσει λεφτά. Όταν βλέπεις τα στοιχεία που δημοσιεύονται αυτές τις μέρες, ακούς και αυτά που λέει και ο κύριος Ζωροπολίτης. Έτσι, τραβάς τα μαλλιά σου. Λες, βεβαίως. Να φέρτε, ψάξτε για λεφτά, λες. Μέχρι το Δεκέμβριο να μαζέψουμε κανένα φράγμα, να πληρώσουμε συντάξεις και μισθούς και βλέπουμε. Και αν ειδικά το κάνει και λίγο πιο φιλολαϊκό η κυρία Μπριμπίλη, το θέμα αυτό που δεν έχει τέτοια τάση ίδια βέβαια ως αρμόδια για το περιβάλλον, θα τρέξει ο κόσμος να προλάβει. Λοιπόν, καλημερίζουμε και την κυρία Κατζή. Με την ώρα της βεβαίως. Θα περιμένεις. Μόνο καλημέρα μπορείς να πεις τίποτα άλλο. Καλημέρα σας. Ωραία, περιμένω τώρα. Εμείς θα πάμε στο... Σε ένα θέμα που έχουμε αναπτύξει πολλές φορές. Παραλία. Το έχουμε κάνει πολλές φορές στην εκπομπή και με κόντρες σκληρές. Θυμόμαστε τους αρμόδιους με τον κύριο Χατζημανουήλ που ήταν τότε στα Ολυμπιακά ακίνητα. Σκοτωμός με τους δημάρχους. Πολύ σκληρές. Εδώ είναι η Αλεξάνδρα Χριστακάκη με τον Δήμαρχο Καλλιθέας, τον Αντιδήμαρχο του Μοσχάτου. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα. Και ο Δήμαρχος της Καλλιθέας και ο Αντιδήμαρχος του Μοσχάτου, ο κύριος Ευθυμίου, ήταν παρόντες χθες στην περιοδία που πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από την Υπουργό Περιβάλλοντος και τον Υπουργό Πολιτισμού, μια περιοδία σε όλα τα Ολυμπιακά ακίνητα. Ναι. Ο Πρωθυπουργός υποσχέθηκε, όπως είπε, να απελευθερωθεί η Αττική προς τη θάλασσα. Άρα λοιπόν, όλες αυτές οι εγκαταστάσεις που υπάρχουν στο παραλιακό μέτωπο να δοθούν στους πολίτες και όχι μόνο στους δημότες των συγκεκριμένων περιοχών, να γίνει πράσινο, να γίνουν αθλητικές εγκαταστάσεις, να υπάρχει συμμετοχή του ίδιου του πολίτη. Σημαντική θα είναι η συμβολή του Ισπανού αρχιτέκτονα, ο οποίος έχει καταχωρηθεί ως ο αναμορφωτής της Βαρκελόνης. Τελείωσε ο οποίος τώρα, είπε ότι ήρθε ισπανικά. Εδώ, όχι για να εφαρμόσει το μοντέλο της Βαρκελόνης, αλλά σε όλους αυτούς που θα επιλεγούν να κάνουν την αναμόρφωση, να πει τη δική του άποψη, τη δική του γνώμη, να έχει ένα συμβουλευτικό χαρακτήρα. Και έτσι απαντάμε και στις αιτιάσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, που γκρίνιαξε, διατύπωσε μια πρώτη γκρίνια, γιατί απευθύνθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Μα ναι, έχει δίκιο το Τεχνικό Επιμελητήριο, Αλεξάνδρα. Δηλαδή έχει κάνει προτάσεις και μελέτες χρόνια επί χρόνων. Και δεν εισακούεται και σου λέει τώρα μας ήρθε ο Ισπανός να μας πει. Ο οποίος άνθρωπος βέβαια είπε συμβουλές θα πω εγώ, δεν θα φτιάξω τίποτα. Ακριβώς το αποσαφήνισε ότι δεν είναι αυτός που θα αναλάβει την εργολαβία. Ακριβώς. Για να το πούμε έτσι χαρακτηριστικά. Έτσι. Πριν δώσω το λόγο στους δύο εδώ εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα ήθελα να κάνουμε λίγο τη χαρτογράφηση. Ελληνικό. Ναι. Το ελληνικό λοιπόν. Υπήρχε σχέδιο να γίνει Μητροπολιτικό Πάρκο, δεν έχει γίνει τίποτα γιατί υπάρχουν αντιδράσεις από τους τοπικούς φορείς. Το πρώτο λοιπόν αυτό. Πάμε στο γουδί. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις παραμένουν σκουπιδαριό, δεν έχουν δοθεί για αθλητική χρήση. Στα Λιώσια υπήρχε σκέψη να γίνει Ακαδημία Πολιτισμού, οι εγκαταστάσεις παραμένουν κλειστές. Και ερχόμαστε λοιπόν τώρα εδώ στο παραλιακό μέτωπο. Το ΤΑΕΚ Βοντό, το οποίο είναι δίπλα μας, παραμένει κενό, ενίοτε φιλοξενεί. Αυτό ψιλολειτουργεί λίγο, ναι. Λειτουργεί. Ναι, φιλοξενεί κάποιες συνεδριάσεις κομμάτων. Ωστόσο, η σκέψη που υπήρχε για συνεδριακό κέντρο δεν έχει γίνει. Το Beach Volley υπήρχε σκέψη να γίνει ολικαβητός, όπως το λέγα, της παραλίας. Με τη διοργάνωση συναυλιών επίσης δεν έχει δοθεί η αδειοδότηση. Και τώρα, για τα υπόλοιπα, να δώσουμε ευθύς αμέσως το λόγο. Καταρχήν στον Αντιδήμαρχο. Άντε να ακούσουμε, βρε Αλεξάνδρα μου. Πάμε λοιπόν στον Αντιδήμαρχο του Μοσχάτου. Εσείς λοιπόν, το Μοσχάτο λοιπόν, το κομμάτι που σας αφορά είναι από το ΣΕΦ μέχρι εδώ που είμαστε. Ποιες ήταν οι σκέψεις και πού βρισκόμαστε. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα, Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού σηματοδοτεί μια νέα σχέση με τους πολίτες και νομίζω είναι πολύ συνεπής τουλάχιστον.
παρόν με τις υποχρεώσεις του και με αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί, γιατί και πριν από τις εκλογές είχε επισκεφτεί το παραλιακό μέτωπο. Εμείς επιμένουμε ότι ο χώρος στο Μοσχάτο θα πρέπει να είναι ένας χώρος δημόσιος, ανοιχτός, χώρος πρασίνου, ήπιας αναψυχής. Παράλληλα, πόσα στρέμματα μιλάμε? Είναι 240 στρέμματα. Τα οποία σήμερα είναι? Τα οποία σήμερα είναι ένα χέρσο οικόπεδο. Εκείνο όμως που θέλω να επισημάνουμε είναι ότι παράλληλα με τα έργα στην περιοχή θα πρέπει να γίνουν και τα αντιπλημμυρικά έργα και η μετατόπιση της λεωφόρου Ποσειδώνος, έργα απαραίτητα. Νομίζω ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει δεσμευτεί και θα τα προχωρήσει με τον καλύτερο τρόπο. Κύριε Δήμαρχε, από πριν κάνα δύο χρόνια που κάναμε αυτή την κουβέντα και σκοτωνόμασταν εδώ και με τον κύριο Χατζημανουήλ και με εσάς παρόντα και με άλλους εκεί πέρα, συναδέλφους σας, δεν έγινε τίποτα? Γιατί θυμόμαστε τότε ότι υπήρξαν μελέτες, ότι ετοιμάζονταν σχέδια. Δεν έγινε τίποτα από τότε? Ναι, ρε κύριε Λυριτζή, θέλω να σας πω ότι όχι με τη διοίκηση του κυρίου Χατζημανουήλ, αλλά με την προηγούμενη διοίκηση των Ολυμπιακών Αγώνων έχει προχωρήσει ένα σχέδιο. Βρίσκεται στο σχέδιο της οριστικής μελέτης. Κάθε βελτίωση θα είναι δεκτή προς το καλό του. Των δημοτών και των πολιτών της Αττικής θα τη δούμε με θετικό μάτι και νομίζω ότι υπάρχει το έδαφος ώστε να αναπτυχθεί αυτή η περιοχή. Ο Πρωθυπουργός τοποθετήθηκε συγκεκριμένα για το καφέ. Τα λεφτά από πού θα έρθουν, ρε παιδιά. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε και ήταν πολύ σωστή η θέση του ότι το παράλληλο μέτωπο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ενιαία. Δεν πρέπει ο κάθε Δήμος αποσπασματικά να κάνει αυτό το οποίο νομίζω ότι πρέπει να γίνει και να ανοίξει η πόλη προς τη θάλασσα. Μάλιστα, να παράσουμε τώρα στον Δήμαρχο της Καλυθέας, τον κύριο Ασκούνη, γιατί αρκετές εγκαταστάσεις ανήκουν σε εσάς. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κάθε μία ξεχωριστά. Κοιτάξτε, καταρχήν εμείς θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό ότι ο Πρωθυπουργός σε μια από τις πρώτες του επισκέψεις, λίγες μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, επισκέφθηκε τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις τόσο του ελληνικού, όσο και του παραλιακού μετόπου της Καλυθέας, Μοσχάτου και Παλαιού Φαλήρου, για να έχει και εμπράκτος την πεποίθηση και βούλησή του να διαμορφώσει αυτό το χώρο σε έναν ενιαίο χώρο πολιτισμού, αναψυχής, περιπάτου και πρασίνου. Αυτό εμάς μας βρίσκει απολύτως σύμφωνος. Θέλαμε πραγματικά να μην υπάρχει βιλαέτη του κάθε ενός Δήμου, αλλά να γίνει ενιαίος σχεδιασμός, ώστε οι πολίτες των Δήμων μας και της ευρύτερης περιοχής να απολαύσουν το παραλιακό μέτωπο. Άντε, να γιατί δούμε, μέχρι σήμερα τόσο η Καλυθέα, όσο και το Μοσχάτο, ενώ ήμασταν παραλιακοί Δήμοι, είχαμε γίνει μεσογειακοί. Αυτό είναι λοιπόν το πιο σημαντικό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δική μας περιοχή, όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς, το beach volley είναι κλειστό. Οι εγκαταστάσεις ακόμα δεν έχουν διαμορφωθεί. Έχει παραχωρηθεί η ναυταθλητική μαρίνα και κάποια κτίρια στο Δήμο της Καλυθέας από το Μάιο. Όμως ο κανονισμός λειτουργίας της ναυταθλητικής μαρίνας δεν έχει εγκριθεί, δεν έχει περάσει. Βρισκόμαστε λοιπόν έχουμε μπροστά μας πάρα πολλά προβλήματα. Και θέλω να πιστεύω ότι με την προσωπική παρέμβαση του Πρωθυπουργού και την παρουσία εδώ δύο υπουργών, και μόνο αυτή η παρουσία σηματοδοτεί το ξεκίνημα μιας εργόδους προσπάθειας για να λυθούν και ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα. Η παρουσία καλή ήταν και στην παραλία. Ακριβώς. Κύριε Δήμαρχε, η παρουσία, λέω, σωστή ήταν. Έγινε τίποτα πιο πρακτικό? Σας κάλεσαν να συζητήσετε? Μπήκαν σχέδια κάτω? Θα προχωρήσει κάτι? Και όταν ο Πρωθυπουργός 6 μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του επισκέπτεται μια περιοχή και δηλώνει ότι αυτό πρέπει να κάνουμε, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Εδώ μέχρι χθες δεν μπορούσαμε να βρούμε έναν υπουργό, έναν γενικό γραμματέα. Κύριε Ασκούνη μου, σε 6 μήνες θα τα ξαναπούμε μαζί. Ακριβώς. Επειδή πρέπει να είμαστε έμπειρος. Μην φτάσουμε στα ίδια που λέγαμε παλιότερα, που τσακωνόμασταν μεταξύ μας. Και θα πρότεινα στην τοπική αυτοδιοίκηση της περιοχής. Να μην επαναληφθεί αυτό που είπαμε. Αν θέλετε, στη γνώμη μας, μετά από 6 μήνες να δούμε τι έχει προχωρήσει. Να πιέσει η τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν μπορούμε να μειώσουμε, κύριε Λυριτζή. Δεν μπορούμε να μειώσουμε το ότι εχθές ο Πρωθυπουργός. Όχι, δεν μειώνουμε τίποτα. Λέω απλώς ότι πρέπει να αναλάβετε το ρόλο σας στην τοπική αυτοδιοίκηση και με σχέδια και προτάσεις. Εμείς έχουμε αναλάβει και έχουμε κάνει στο παρελθόν. Δεν σας ακούω καλά, αν το έχετε υπόψη. Όχι, δεν με τα ζήτω και τα πράγματα καλά είναι. Πρακτικά πράγματα. Για να αποδοθούν αυτές οι εγκαταστάσεις. Μα το ξέρω γι' αυτό το λέω. Μάλιστα. Και κυρίως προτάσεις που να μην λένε μόνο, που να μην έχουν. Λέει χρηματοδότηση, Αλεξάνδρα, ρώτησε. Δεν είναι και το μείζον. Δεν νομίζω ότι τα χρήματα είναι τόσο πολλά και ήταν αυτό το βασικό εμπόδιο. Δηλαδή, το βασικό εμπόδιο ήταν η βούληση της προηγούμενης κυβέρνησης να τα χωρίσει σε ιδιώτες. Μάλιστα.
Καλώς. Κύριοι, θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Εμείς έχουμε ασχοληθεί με το θέμα χρόνια ολόκληρα. Θα βάλω την Αλεξάνδρα τη Χρυσταγάγια και έχουμε εμπειρία στο θέμα αυτό. Μάλιστα. Το καλημέρα, κύριε Αλεξάνδρα, καλημέρα και σε εσένα. Αν αλλάξει τίποτα, να φωνάξουμε λίγο. Εγώ επιμένω ότι το. Πού είναι τα λεφτά, εσύ το ξέρω. Πού πάνε τα λεφτά. Δεν είναι ίσονος, πού πάνε τα λεφτά. Δεν είναι ίσονος, πού είναι τα λεφτά για τα λεφτά. Πού πήγαν τα λεφτά. Σα υπενθυμίζω επίση ότι μια σειρά από δημάρχου παραλία έχουν δώσει αυτέ τι περιοχέ. Όχι συγκεκριμένη, όχι, αλλά όχι. Παραπέρα γνωρίζετε τι γίνεται. Παραπέρα λοιπόν, ξέρουμε τι γίνεται. Ακριβώς, σε μαγαζά τώρα. Ακριβώς για να... νυχτερινούς. Γιατί από εκεί βγαίνουν λεφτά. Παιδιά, έχει πολύ χρήμα η παραλία, έχει λέμε... Ψωμί. Έχει ψωμί. Λοιπόν, να και κύριε Κατσίμη, εδώ είναι. Μπορείς, το ήρθε η ώρα σου, Μαριλένα. Λοιπόν, εγώ θα, για να συνδέουμε τα ζητήματα, θα ξεκινήσω με ένα θέμα που αφορά πάλι. Ολυμπιακά. Το τι πρέπει να αλλάξει η κυβέρνηση αυτή τη φορά στη μεταναστευτική πολιτική. Εσύ θα πει στην κυβέρνηση. Όχι εγώ. Τι λέει Human Rights Watch. Δεν φτάσουμε και σε αυτό το σημείο. Είπαμε, παιδιά. Εγώ ποτέ δεν λέω τη δικιά μου άποψη. Ότι λένε τα ξένα μέσα. Δεν λέω ποτέ τη δικιά μου άποψη. Να γελάσω τώρα. Έχει πάρει τον Ομπάμα αγκαλιά και κοιμούνται το βράδυ μαζί. Δεν λέει τη δικιά μου άποψη. Λοιπόν, η Human Rights Watch έκανε έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι κάτι πρέπει να αλλάξει στη μεταναστευτική πολιτική, η οποία είναι άθλια. Ζουν σε άθλιες συνθήκες οι μετανάστες. Τους κακομεταχειρίζονται οι αρχές και κυρίως η αστυνομία. Στην Ελλάδα, πού? Στην Ελλάδα. Τώρα ναι, λέει όντως, που άλλαξε η κυβέρνηση και έγινε σοσιαλιστική, κάτι πρέπει να γίνει. Αν και λέει. Δεν μπορεί να έχουμε σοσιαλισμό όταν μιλάμε το πρωί. Την προεκλογική εκστρατεία. Ξέρει η οργάνωση αυτή ότι εμείς έχουμε ένα κάρο ελαφρομετανάστες εδώ, στην Ελλάδα. Και ότι είναι ανεξέλεκτη η κατάσταση. Φυσικά όλα τα στοιχεία. Ανεξέλεκτη. Δεν φταίει η οργάνωση τώρα. Φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν κάνει τίποτα. Για ποιο λόγο όμως. Γνωρίζετε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει μεταναστευτική πολιτική και ότι είμαστε μπάτε σκύλια, λέστε. Φυσικά το γνωρίζει. Αυτό λέει ότι πρέπει επιτέλους και η Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέσει, που δεν πιέζει επίτηδες, διότι δεν θέλει να βοηθήσει. Ναι. Αυτό είναι κατά βάθος αυτό που σημαίνει. Αν τέλος πάντων, δεν είναι και ωραίο έτσι όλα. Είναι 10 τηλεγραφήματα τώρα Ελλάδα, που να λένε ότι η Ελλάδα έχει τη χειρότερη μεταναστευτική πολιτική. Εννοείται αυτό. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Αυτό, αλλά ότι πλέον αυτό. Έχουμε ξεχάσει τη βασική στόχευση της πολιτικής, που είναι να κάνει τη ζωή των ανθρώπων καλή. Η αποκαλή καλύτερη. Η στόχευση της πολιτικής αυτή είναι. Δεν είναι ούτε να το φαίνεστε, ούτε να λένε οι απέξω από εμάς τι ωραία λόγια, ούτε να λέμε ωραία λόγια, τίποτα. Είναι η εφαρμοσμένη πολιτική να οδηγεί σε καλυτέρευση των συνδικών των ανθρώπων που ζουν εδώ. Επίσης, φύγει το θέμα της ηθαγένειας και του ασύλου. Ότι δεν δίνουν τίποτα οι Έλληνες, δηλαδή η ελληνική πολιτεία δίνει 0,5 και αν δώσει άσυλο. Μάλιστα. Ενώ σε άλλες χώρες δεν συμβαίνει αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στην Ιταλία τώρα. Πάμε στην Ιταλία να δούμε. Έχουμε 4 νεκρούς παιδιά από κακοκαιρία. Βροχές στην Ιταλία και στη Ρώμη. Ο Μπερλουσκόνη φταίει και για τον καιρό. Έχουμε και χιόνια στις Άλπες. Φταίει και ο καιρός. Και στην Ιταλία και στην Ελβετία και στην Αμερική έχουμε χιόνια. Θα έχουμε και εδώ. Εδώ στα χωριά του Οικονόμου έχει ήδη. Χιονέ, όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Βιαζόμαστε. Μου λες, κάνει κρύο. Θα ενημερωθούμε το μεσημέρι ή θα σας απαντήσουμε. Λοιπόν, Ισραήλ και Τουρκία, περνάμε σε ένα άλλο θέμα. Μάλιστα. Ήταν κάποτε πολύ καλή στρατιωτική σύμμαχη κυρίως και γίνονταν κάθε χρόνο κοινές ασκήσεις. Ναι. Φέτος όμως η Τουρκία αποφάσισε να μην κάνει κοινές ασκήσεις με το Ισραήλ και γι' αυτό το λόγο όμως διαμαρτύρονται η Ιταλία και η Αμερική που λέει άμα δεν κάνετε με το Ισραήλ δεν θα κάνουμε ούτε εμείς. Και αυτό γιατί, για την εισβολή που έγινε από το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. Και το είπε καθαρά. Τέλος πάντων, εντάξει. Ναι, θυμόσαστε και το 2009 στο Νταβός που είχε σηκωθεί ο Ερντογάν και είχε φύγει από το Πορείο. Από εκεί ξεκίνησαν τα πρώτα βήματα. Το 2009 και είναι 500 χρόνια. Εντάξει, για πέρσι. Τέλος πάντων. Σε αρχές του χρόνου. Λοιπόν, και. Τι θέλω να σου πω. Επίσης, ο Νετανιάχου είπε, θυμόσαστε μια έκθεση του ΟΗΕ που υποτίθεται θεωρεί υπεύθυνους και το Ισραήλ και τη Χαμάς. Σκότωσαν 1000 ή άλλοι 10 και οι δύο υπεύθυνοι για εγκλήματα πολέμου. Ναι, για λέγει, για βάση περιπτώσει. Είπε ο Νετανιάχου δεν υπάρχει περίπτωση να δικαστεί κανένας στρατιωτικός Ισραηλινός. Και εδώ έχει κάνει ένα λάθος και ο Αμπάς, ο οποίος πιεσμένος από τους Αμερικανούς είπε εντάξει αφήστε λίγο την έκθεση για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Αλλά χάθηκε η ευκαιρία να καθίσει στο εδώ. Έχουν βρει το κόλπο με τις διαπραγματεύσεις, να κάνουν διαπραγματεύσεις, δεν καταλήγουν πουθενά στις διαπραγματεύσεις, αλλά είναι διάλογος. Διάλογος την περίοδο του διάλογου, παιδιά, όταν σου λέω διάλογο να ξέρεις το πρόβλημα δεν λύνεται. Ναι. Διάλογος. Πάμε στον Ομπάμα λοιπόν. Πάλι, που ο Ομπάμα στην οικογενειακή του ζωή περιτριγυρίζεται από γυναίκες. Στην πολιτική του ζωή επίσης από γυναίκες. Στην πολιτική εξαιτίας αυτό. Αλλά στην προσωπική του ζωή.
οποίος όταν παίζει, κάνει διάφορα αθλήματα από το Ρωσπολίο, όπως στο μπάσκετ, θα δείτε εδώ ένα τρίποντο τρομερό που έβαλε. Παίζει μόνο με άντρες. Τα φιλαράκια του. Όχι, δεν είναι τίποτα. Έχει εμπιστοσύνη. Σου λέει εκτός από μεγάλο πρόεδρο και μεγάλο μπασκετμπολίστα. Παίζει τρίποντα. Σαν την εποχή τη Σοβιετία που τα ξέρω όλα ο γραμματέας του κόμματος. Κοίταξε, ο καπιταλισμός αντιγράφει τα χειρότερα από το άλλο σύστημα. Επίσης, λένε και είναι εντάξει. Ο Ομπάμα είναι τρομερός ρήτρος. Αλλά υπάρχουν κάποιοι οποίοι έχουν περάσει από το μικροσκόπιο του λόγου σου και λέει ότι λέει στάνταρ κάποιες εκφράσεις μα σε κάθε του ομιλία. Το έχουν ρε παιδιά οι πολιτικοί αυτό. Όλοι το λένε αυτό, Μαριλένα. Ναι. Όλοι οι πολιτικοί μας προσέξτε λένε κάποια στάνταρ. Ναι. Ο δημοσιογράφος που είναι προσεκτικός ξέρει ποια είναι η επόμενη φράση. Μετά τις εκλογές μπορούν να λέει η αλλαγή δεν είναι και τόσο εύκολη. Ξέρει. Δεν μπορούν να γίνουν όλα σε μια νύχτα. Θα υπάρξουν καθυστερήσεις και λάθος ξεκινήματα και διάφορα. Και εδώ, άμα ακούς, είπαμε 100 μέρες, αλλά μην είμαστε υπερβολικοί, δεν γίνονται και θαύματα. Ναι. Έτσι θα σου πούνε θα αύριο. Δύο ομογενείς που έβαλε ο Ομπάμα σε θέση κλειδιά στην Επιτροπή Ελεγχτήρια Ενέργεια, τον κύριο Αποστολάκη, καθηγητή στο ΜΜΕ. Και θα βάλει, λέει, πρεσβευτή στην Ουγγαρία την κυρία Τσενοπούλου, που είναι επιχειρηματία από την Ουγγαρία. Να πάμε κάνα ταξίδι. Ουγγαρία, πάμε τώρα. Ουγγαρία, εντάξει. Ναι, και επίση να σου πω μια που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον οικονόμο, ότι ο Σπαρτσενέγκερ στην Καλιφόρνια αποφάσισε με νόμο μία φορά το χρόνο προ τιμή του Harvey Milk, που είναι ο πρώτο που δήλωσε ότι είναι ομοφιλόφιλο πολιτικό, να αφιερώνεται στα σχολεία ολόκληρη μέρα για την ομοφιλοφιλία. Να μαθαίνουν τι ακριβώ σημαίνει αυτό. Πέρασε το νόμο. Θες να με πας στο έρθες, εσύ είσαι όλοι και καλά. Αγώνεσαι.